Εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας πολύ πετυχημένη, παρά τις μεγάλες δυσκολίες της περίοδου, κινητοποίηση ενάντια στην πρωτοφανή αυταρχισμό, στο τσουνάμι διώξεων και απειλών που έχει εξαπολύσει με τις πλάτες της κυβέρνησης ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά. Ξαναλέμε για μία ακόμα φορά, είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι θα μας κλείσουν το στόμα, ότι με τις παραπομπές στο πειθαρχικό, ότι παίρνω από το πειθαρχικό τμήμα διυπόθεσή σου, ότι παρακολουθούμε ό,τι λες και ό,τι κάνεις, οι εκπαιδευτικοί θα κλείσουμε το στόμα, θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε για ένα σχολείο πραγματικά δημόσιο και δωρεάν, όπως αξίζει στα παιδιά, όχι μόνο του Πειραιά, αλλά τα παιδιά όλου του κόσμου. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας την επόμενη εβδομάδα, 11.30 ώρα, στα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, Τετάρτη 12 του μήνα, όπου με πρωτοβουλία της ΕΛΜΕ έχει προγραμματιστεί και συνάντηση με τον Περιφερειακό Διευθυντή. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλα τα σωματεία τα εκπαιδευτικά που παραβρέθηκαν σήμερα στη συγκέντρωσή μας από όλη την Αττική. Τη συγκινητική του συμπαράσταση είναι μεγάλη παρακαταθήκη για τον αγώνα μας και τη συνέχεια, όχι μόνο για τον Πειραιά, γιατί αυτό το θέμα δεν αφορά μόνο τον Πειραιά. Αντίστοιχα αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί και συναδέλφισες στην Α Αθήνας, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και σε μια σειρά περιοχές στη Θεσσαλονίκη. Φαίνεται ότι είναι γραμμή να δυναμώσει η καταστολή, η τρομοκρατία, να δυναμώσει η ποινικοποίηση του αγώνα, να δυναμώσει το χτύπημα των σωματείων που αντιστέκονται, όπως είναι και το σωματείο μας η ΕΛΜΕ Πειραιά. Φυσικά, μετά την κινητοποίηση την επόμενη εβδομάδα, θα συζητήσουμε και για νέες πρωτοβουλίες που θα δούμε από κοινού και με άλλα σωματεία. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους του Πειραιά, ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε το εργατικό κέντρο, τη συμπαράσταση δηλαδή των εργαζομένων, είναι οι γονείς των παιδιών μας, των μαθητών μας. Δίνουμε συνέχεια υπόσχεση για συνέχιση του αγώνα. Δεν θα αφήσουμε κανένα συνάδελφο απροστάτευτο, το δηλώσαμε από την πρώτη στιγμή. Αν χτυπάνε ένα χέρι, θα σηκώνονται 10, θα το κόβουμε. Δεν θα αφήσουμε κανένα συνάδελφό μας μόνο του. Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας. Στη δύναμη, στον αγώνα είναι η δύναμή μας. Καλή δύναμη σε όλους, καλή συνέχεια και ευχαριστούμε για μία ακόμα φορά τα σωματεία από όλη την Αττική που βρέθηκαν σήμερα στο πλευρό τους. Θα είμαστε και εμείς στο πλευρό τους και θα σχεδιάσουμε και από κοινού την απάντηση σε αυτό το ζήτημα. Καλή δύναμη!